Ο Πασοκτής στους δρόμους. Ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγείς. Και βγήκε στους δρόμους αυτό το λαγωνικό της δημοσιογραφίας και ρώτησε αν ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν μουσικό όργανο. Τι όργανο θα ήταν, τι ερώτησάρα. Πολύ ωραία ερώτηση. Το σκέφτηκε. Τι ερώτησάρα, για να δούμε. Αν ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν μουσικό όργανο, τι όργανο θα ήταν? Του Μπερλέκη. Μπουζούκι. Του ταιριάζει. Κλαρίνο. Είναι για τα πανηγύρια. Μπουζούκι. Του ταιριάζει νομίζω. Κλαρίνο. Μπουζούκι. Τρομπέτα. Με αυτά που λέει και κάνει, αλλά το συμπαθώ εγώ πολύ. Σίγουρα μπουζούκι. Τρομπέτα. Μπουζούκι ρε παιχταρά μου. Μπουζούκι. Τι θα ήταν? Άρπα. Όλα τα αρπάζω, όλα τα κατοχυρώνω δικά μου. Τρομπέτα. Με αυτά που λέει. Μπαγλαμά. Κοντραμπάσο. Μπουζούκι. Κιθάρα, ξέρω εγώ. Τι είπατε? Τι όργανο θα ήταν? Ναι, δεν το ξέρω. Τρόμπα. Τρομπόνι μάλλον. Σίγουρα μπουζούκι. Τρομπέτα. Κλαρίνο. Τρομπόνι. Έτσι όπως τσιρίζει. Βαρύς χαρακτηρισμός. Όχι. Ήπιος. Ήπιος. Φυσαρμόνικα. Βιολοντσέλο. Τρομπέτα. Μαντολίνο. Τρομπέτα. Τουμπερλέκι. Βιολί. Ο καθένας το βιολί του. Κλαρίνο. Για τα πανηγύρια βασικά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μουσική είναι μελωδία. Μουσική είναι ομορφιά. Δηλαδή δεν μπορείς να τις βάλεις αυτές τις δύο λέξεις. Αυτό το όνομα με αυτό το όργανο μαζί, ρε παιδί μου. Οπότε μακριά. Κάντε άλλη ερώτηση. Πόσο σωστό είσαι, ρε φίλε. Και γι' αυτό θα κάνουμε άλλη ερώτηση. Πάντα στο μπουζούκι μετά θα κάνουμε άλλη ερώτηση. Όχι τώρα. Το μπουζούκι, ναι. Το τρομπόνι. Το κλαρίνο για τα πανηγύρια ήταν. Και το κλαρίνο γενικότερα, λέω ότι επικράτησε. Μου άρεσε η πρώτη κοπέλα που κοιτούσε σοβαρά και στο τέλος του Μπερλέκη.